Ναι. Ξέρει την επίτευγμα που θεωρώ. Ότι έχουμε ανθρώπου από το of Style που έχουν κάνει παιδιά. Γιατί μάθανε κάποια πράγματα και κάνανε οικογένειε, προσεγγίσαν γυναίκες γυναίκε όπω έπρεπε, τι κρατήσαν στη ζωή του, ήταν γυναίκε που ταιριάζαν και κάνουν παιδάκια και τώρα υπάρχει μια οικογένεια. Αυτό είναι επίτευγμα για μένα. Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ. είναι το Team Ferry στο 4 Hour Work Week. Δεν δουλεύω τέσσερα ώρε τη εβδομάδα γιατί αυτό πραγματεύεται, α πούμε, το βιβλίο. Αλλά μου έμαθε έναν τρόπο σκέψη πώ μπορώ να κάνω outsource και τα πράγματα, στα οποία δεν είμαι καλό, να τα κάνουν άλλοι άνθρωποι για μένα, χωρί να φοβάμαι ότι δεν θα τα κάνουν καλά. Ναι, αυτό είναι το ε, μεγάλο πρόβλημα. Για να μπορούν οι επιχειρήσει που ασχολούμαι να κάνουν scaling, ακριβώ. Ο καθένα θέλει να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του. Είτε έχει κάποια όνειρα από μικρό, είτε το έρχονται πιο μετά, εξελίσσεται και βλέπει κάποιε επιθυμίε που θα ήθελε πολύ να κυνηγήσει. Τι πιο πολλέ φορέ ο λόγο που δεν γίνονται είναι γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε ή φοβόμαστε κάτι. Και αυτά που γίνονται τώρα στη ζωή μου, δηλαδή το να μιλάω σε ένα podcast τώρα, να έχω την τιμή να είμαι εδώ, να μιλάω σε μια ομιλία, να, να απευθύνομαι με ανθρώπου, να έχω μια ανταπόκριση στο κοινό, και εγώ πίστευα ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Αλλά πολλέ φορέ φτάνει να το θε. Γιατί βρίσκει του τρόπου ή βλέπει ευκαιρίε και τον δρόμο για να πα εκεί που θε. Ε, αν το θε πολύ, και δεν μιλάω τώρα ακοήλικα, ξέρω, το σύμπαν το λοιπό, θα κάνει φόπου εκεί πέρα που θα σε πάει ο δρόμο. Και θα σε Σπύρος Ανδριανός για μένα το όνομά σου είναι συνειφασμένο και για τον Αναστάση γιατί είχαμε μια συζήτηση πριν το Mindset mm. ε, ε, που θα ήσουν καλεσμένο. είναι συνειφασμένο με ποιότητα περιεχομένου Ευχαριστώ πολύ. και γιατί το λέω γιατί ακόμα και να είναι δευτερόλεπτα το βιντεάκι που θα παρακολουθήσουμε είναι σαν shot σφινάκι να, ναι, ναι. που σε βοηθά να κάνει κάποιε συνειδητοποιήσει. Καταρχήν, καλώ όρισε. Καλώ ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και στην εκπομπή αλλά και στην ομιλία που είχες χθες βράδυ στο Μάιτ Σερτ. Σας τέτο. άρεσε, Έτω. δεν μου έχετε πει, δεν δε σε έχω ρωτήσει εσένα. Τα καλά. Τι να σου πω τώρα, Α, δεν, αφού ξέρω. ήξερα από πρώτη θα μ' αρέσει, ήμουν <laughs> προκατηλημένη θετικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, το εκτιμώ, το εκτιμώ. Εσένα πώς σου φάνηκε, εκεί πώς σου μου φάνηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ, κοίταξα, δεν έχω προλάβει να δω την πάφο καθόλου, γιατί είμαστε όλο στα τρεξίματα και θα φύγουμε και άμεσα, αλλά ό,τι έχω δει μέχρι τώρα μου κάνει μια καλή εντύπωση. Ε, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πόσο ανοιχτό είναι ο κόσμο. Αυτό το περίμενα. Γιατί ξέρει, ε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, περιμένουμε στι μικρέ κοινωνίε οι άνθρωποι είναι λίγο πιο κλειστοί. Αλλά είναι εντελώ διαφορετικά εδώ τα πράγματα. Ε, έχω δει πάρα, πάρα πολύ αγάπη τον κόσμο, πάρα πολύ έτσι, ε, καλή διάθεση. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση και σε ευχαριστώ κιόλα γιατί εσεί το έχετε κάνει drive αυτό. Ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ από τη μεριά μου να πω ότι εγώ το σπίρο το βλέπω εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Για μα που ξεκινάμε το, 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 το πείραμα, Πρέπει να γίνει καραφιλό πολύ. Είμαι, απλά το κρίμα <laughs> ε, Εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενο που ήρθε στην Κύπρο. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι η πρώτη φορά να ξέρει. Με αυτό, ναι. ότι ήρθε πρώτη φορά mm. στην Κύπρο. Δεν είχε τύχει. Ήταν, όταν ήμουν για σπουδέ στην Ελλάδα, mm. μου έλεγαν uh, οι Αθηναίοι ότι δεν έχουν ξαναβγεί από την Αθήνα. Mm. Και mm. στην κομοντινή α πούμε που σπουδάζαμε ότι πρώτη φορά βγαίνουν από την Αθήνα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα περίεργα. Αλλά ειδικά εσύ που ταξιδεύει πάρα Ταξιδεύω πολύ, μου ναι. κάνει πολύ εντύπωση. Φίλε είναι καθαρά θεματήχο, δεν είχε κάτσει ποτέ. Έχω πάρα πολλού ανθρώπου που έχουμε αναλάβει σαν Men of Style ε, από την Κύπρο. Ε, απλά ξέρει τι, πιο πολλέ φορέ ερχόντουσαν γιατί ήθελαν να κάνουν ταξίδι για αυτοί, να, γιατί έχουμε και υποδομέ στην Αθήνα για ε, την το, εκπαίδευση. Ζυκά, αυτά. Να, είναι και γι' αυτό, ναι. Ναι, δουλεύει πάρα ωραία. πολύ καλά. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Για μένα το φαή. Και εσεί έχετε εδώ τώρα που δεν ξέρω το φαγητό που φάγαμε ήταν πολύ καλό. Ε, οπότε δεν είχε κάτι, αλλά τώρα που έγινε αρχή, μα το κάνουμε πιο συχνά. Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα να σα έρχομαι, <laughs> μαίνει, να τα λέμε. <laughs> Όποτε θέλεις. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από εντελώ αρχή, αρχή, αρχή. Είσαι μέρος Αθηναίος που λέμε ή... <laughs> Είσαι, ναι, ναι, γεννήθηκε μεγάλος στην Αθήνα, καταγωγή του πατέρα μου περιοχή... από την κόρυφα. Στο περιστέρι, δυτικά. Ρόλο Πετρούπολη, ο... α πούμε, μεγάλο, αλλά περιστέρι τώρα μένω, α πούμε, εδώ και πολλά χρόνια. Παίζει ρόλο όπω στην Αμερική, γκάγκ και τα λοιπά, ή δεν υπάρχουν τέτοια. Ναι, μην φανταστείτε τώρα που βαλάμε όπλα όταν βγαίνουν ναι, μέσα. Ναι. Ε, είναι τα δυτικά προάστια όμω που λέμε, ναι, είναι λίγο πιο, ή τουλάχιστον έχει τη φήμη του πιο υπό σαν περιοχή. Μάλιστα. Αλλά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτοί οι δήμαρχοι τώρα εκεί πέρα. Αυτ... Και ναι, εσύ μεγαλώνει το σωμό, εσύ σε μια άλλη εποχή. Ε... Έτσι, ε, ναι. καλά. Ε, δεν, δεν τα θυμάμαι δεν αυτά εγώ. Δεν θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Σχολείο, δηλαδή... τι τύπο σου. Τι τώρα είχαμε τσακωμού με, ναι. τα... με τα άλλα σχολεία, ξέρω εγώ, με τι άλλε περιοχέ. Τα αυτά, θέλω. Ναι. οι <laughs> οποίοι ήταν τώρα αστεία, έτσι. Δηλαδή, έλα στην πλατεία με την παρέα σου και τέτοια. Ξύλα Όχι, τίποτα. Δεν είχαμε όπλα. Τώρα θυμάμαι επειδή έκανα πολεμικέ τέχνε τώρα από μικρό. Θυμάμαι μόνο μια φορά, να έτσι δύο, να έχω τσακωθεί σοβαρά yeah. και να ήταν δηλαδή, λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά μια φαντασία τώρα να ανοίξει ένα μύτη, ξέρω mm. να, να, ένα φρύδι, να εγώ, να κάνει ένα να σκιστεί. Εγώ από τότε που ξεκίνησα από διπλικέ τέχνε mm. πάλι και διμαχία, mm. είχα σταματήσει εντελώ να. Γιατί θεωρούσα ότι γνωρίζω, δεν θέλω να, να κάνω κάτι mm. κακό στον άλλον. Ωραίο mindset είναι αυτό, ναι, και ο στόχο είναι να αποφεύγει τη μάχη. Ναι, αυτό ναι, σε μαθαίνω αυτό... από όλες τις πολεμικές ταινίες. Γιώργος, αυτό είναι να, το ναι, πρώτο ναι, ναι. του και μου αρέσει σε αυτό το mindset. Ναι, είναι, είναι πολλών σχολών, πολλών ιδεολογιών έτσι, αυτό το πράγμα και συμφωνώ. Treksele. αλλά μερικέ μερικές φορές δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το καλύτερο είναι να τρέξεις. <laughs> μερικέ φορέ πρέπει να κάνει κάτι. <laughs> και αυτό ισχύει σε όλα πράγματα τη ζωή. Και στη δουλειά και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Σχολείο, όπω ήσουν. Ήμουν πολύ καλό. Όχι. όχι. Με, κοίταξε τώρα, μπορεί για κάποιον να ήμουν. Καθόλου, Καθόλου. Πολύ λίγο, δηλαδή έπαιζα κάνοντα counter-strike μόνο. Okay. Ε, γενικά δεν είχα πολύ έτσι, Τι να σου πω. Κοινωνία, ενδιαφέρουσα ζωή. Έτσι, Επειδή δηλαδή είπε πολλέ φορέ ότι είσαι ένα εσωστρεφή. Ήμουν Κι, πολύ εσωστρεφή. Κοινωνικό ήσουν. ήσουν, ήσουν Όχι, και κοινωνικό. Ήμουν ένα παιδί το οποίο ήταν στα πάρτι, στη γωνία και κρατούσε <laughs> ένα ποτάκι, μια Πορτογαλιά, <laughs> <γαλάδα, laughs> <έτσι>, ή <laughs> τέτοιο. Και αυτό ήταν για πολλά χρόνια μέχρι που αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξω. Και κάποια στιγμή το άλλαξα. Και αυτή είναι η ιστορία ας πούμε, που αξίζει να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί... Ωραίο. Ήταν ε, μια... είναι, μια... είναι αυτό που λέμε fall, εμεί στην εκπομπή. fall forward είναι αυτό το που είσαι κάτω και ανεβαίνει. Ναι. Ε, και εσύ είμαι σίγουρο ότι η Μαρία θα το ψάξει. Από Απλά τη... ξέρει τι γίνεται. Εσύ. Την ώρα που είσαι εκεί, δεν καταλαβαίνει απαραίτητα ότι ναι. Πέφτεις, ή ότι είσαι ξέρω εγώ, σε χαμηλά πατώματα. Okay. Γιατί είναι μια πραγματικότητα για σένα. Και η, πραγματικόμα... η πραγματικότητά μα είναι η αισθήση μα. Όταν εγώ. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι έτσι στάνταρ και για του φίλου μου το ίδιο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, άλλο όροφο. Mm. Πρέπει να, να, να γίνει μια αλλαγή στη ζωή σου ή να φτάσει σε μια απόγνωση και να πει: Τώρα δεν γίνεται πιο κάτω. Ε, Εκείνο το ίσως ναι. τρεφές κομμάτι που αναφέρει. Και επειδή μου είπε και προηγουμένω ότι δουλεύει mm, έτσι mm. και θεραπευτικά, ψυχοθεραπευτικά, κάνει mm. διαστήματα, είσαι άνθρωπο τη προσωπική mm. ανάπτυξη, επομένω μπορούσα να το φανταστώ. Ο, ο, ο κάθε άνθρωπο θα έπρεπε να το κάνει. Ε... Και ακόμα και αν δεν νιώθει ότι έχει ανάγκη. Να το κάνει μόνο για να αποφορτίζεται. Να το κάνει για να συζητάει με έναν άνθρωπο που ξέρει λίγο την ψυχική υγεία, να βλέπει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Mm. Αυτή έτσι. είναι η μου. Έτσι, έτσι. Ε... Εσένα τι σε κρατούσε στη γωνία, Δηλαδή σε κρατούσε ωρα, ναι. το κομμάτι της κριτικής ή σε κρατούσε το κομμάτι του τι, τι να μην εκτεθώ, να δεν πίστευα σε μένα, τε, ποια κομμάτια. Θα σου πω, είναι... επειδή το έχω ψάξει αυτό, ε, αυτό που ένιωθα πολύ έντονα ήταν επειδή ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρό πρότυπο, δηλαδή ήταν αυστηρός, καλός πατέρας, έτσι δεν μην παρεξήθω, αλλά ήταν αυστηρός, ήταν αυτό που λέμε βάζε πολλά όρια και πολλά πρέπει με στην οικογένεια. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, δεν σε αφήνει εύκολα αυτό το πλαίσιο να εξερευνήσει και να κάνει λάθη και να μην τα φοβάσει τα λάθη. Οπότε μα έκανε και με τον αδερφό μου λίγο πιο μαζεμένο από ό,τι ίσω θα έπρεπε. Στρατιωτικό, αστυνομικό ή κάτι. Όχι, επιχειρηματία ήταν. Το... Απλά ήταν, ξέρει, ο άνθρωπο ο οποίο το βράδυ, όταν ήταν σπίτι, ήθελε τα πράγματα να είναι σε μια σειρά γιατί ήθελε να αποφορτιστεί και αυτό. Εντάξει, είναι. έκανε ό,τι μπορούσε, δεν το έκανε επίτηδε. Okay. Γιατί και του έχω συγχωρέσει όλα αυτά που έχουν κάνει, ασχέτω αν τα λέω καμιά φορά σε ομιλίε μου γιατί αρέσουν στον κόσμο αυτά και συνδέονται. Γιατί λίγο πολύ έχουμε όλοι τέτοιε ιστορίε. Ε, οπότε αυτό δεν μ' άφησε να εξερευνήσω. Φοβόμουν όντω την κριτική πάρα πολύ. Γιατί ξέρει, όταν έχει ένα πρότυπο στο σπίτι τέτοιο, φαντάζεσαι και στην ζωή σου για μετά ότι κάποιο θα σε κρίνει. Κάποιο yeah, θα είναι εκεί πέρα, σαν yeah. πατέρα, να σου πει όχι αυτό. Απαγορεύεται. Ε, ωραίο παραδείγμα που φέρνω yeah. εγώ πάντα στη συζήτηση είναι ότι η εταιρεία το crash, yeah. Ότι ε, σε όλους συμβαίνει ένα crash και συνειδητοποιούν ότι είμαι σε αυτό το σημείο. Είχε συμβεί κάτι σε σένα που να σε κάνει να βγει. Α, τώρα αυτή είναι η στιγμή. Θα σου πρέπει Να αλλάξω. Ε, ήξερα ότι ήμουν ντροπαλό σε σχέση με το πώ σύγκρινα τον εαυτό μου με άλλου ανθρώπου που ήταν λίγο πιο εξωστρεφεί. Αλλά μ, κάποια στιγμή, α πούμε, όταν πήγαινα στο σχολή. Τι ε, πληροφορική ήταν το πρώτο μου έτσι. Οι πρώτε μου σπουδέ ήταν στην πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Δυτική Το παλιότερο δηλαδή. Okay. Uh, τότε ήταν η Αθήνα, τώρα έχει γίνει πανεπιστήμιο τη yeah. Λοιπόν. Και υπήρχαν κάποιε κοπέλε που μου άρεσαν, α πούμε, και δεν μου ήταν εύκολο να προσεγγίσω να κάνω την πρώτη επαφή. Δηλαδή η πρώτη μου σχέση έγινε από κοπέλα που με μένα. Ε, οπότε βλέποντα αυτό. Και βλέπω επίση μετά ότι δεν μπορούσα να την κρατήσω και αυτή τη γυναίκα που ήρθε από μόνη τη. Ήρθε από μόνη τη και δεν μπορούσα να την κρατήσω. Δεν δηλαδή φαντάζω πόσο χάλια ήταν. Ε, λέω κάτι πρέπει να αλλάξω. Και επίση έβλεπα του ανθρώπου γύρω μου που την πηγαίνουν να μιλήσουν με το άλλο φίλο. Και φοβούμαι εγώ για αυτούς. Δηλαδή ήταν πολύ έντονο. Δεν ήταν κάτι που αντέχει για πάρα πολύ καιρό. Οπότε κάποια στιγμή έχοντα και στο μυαλό μου επίση ότι ρε παιδί μου, τα πράγματα μπορεί να είναι και διαφορετικά. Κάπω αυτοί πώ το κάνουνε. Άραξε και ψαχνόμουν. Το κύριο κράτο λοιπόν ήταν ότι ένα χωρισμό ο οποίο ήταν επίπονο, ειδικά για το τότε μυαλό μου, το πιο α πούμε νεανικό, ήταν και πολύ πιο μεγάλο στο μυαλό μου, το είχα κάνει τεράστιο. Και άρχισα να ψάχνω με αυτοβελτίωση με βιβλία τη ψυχολογία και αυτοβελτίωση. Πήγα σε κάποια σεμινάρια στο εξωτερικό, είδα κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα. Είχα την τύχη να έχω μπει και σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία πάρα πολύ νωρί, από τα 18 μου, 19 μου ήμουν στο ΝΟΤΕ. Ηλικία περίπου, τώρα. 18-19 μπήκα στο ΝΟΤΕ. Εντάξει, σήκωνα okay. τηλέφωνα, μιλούσα με κόσμο. Ναι. Αλλά ήμουν Τελε πάντα. Όχι, όχι, έκανα τεχνική υποστήριξη λόγω okay. τη σχολή, λόγω, λόγω. τη τεχνική μου έτσι. Τελειά. Τελειά. Uh, σαν, ε... πούμε, Ξεκίνησα 4 τετράωρο. Κα... Στα 18-19 δεν είχε πρακτική στα πανεπιστήμια τη Ελλάδο. Είσαι στο πρώτο έτο ουσιαστικά. ήξερα καλά από την προηγούμενη έτσι, ζωή μου, πριν τη σχολή δηλαδή, ε, ήμουν αρκετά καλό. Yeah. Και με διαλέξαν τότε. Πέρασα με ένα interview, πήγα και έκανα τεχνική υποστήριξη στο EDSL τότε, που δεν είχαν πάρα πολύ EDSL. Yeah. Φαντάσου, μιλάμε, μιλάμε τώρα γύρω για 2004. Yeah. Το EDSL έκανε 3 εκατοστάρια το μήνα. Ήταν μόνο Αθήνα. Ήταν σε πολύ λίγε περιοχέ, νομίζω, σαν μεγάλα αστικά κέντρα. για να μην φύγω από Ναι, ναι, Πολύ γρήγορα, λοιπόν, περνάνε τα χρόνια. ήμασταν κάποια χρόνια με αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή χωρίζουμε για έναν λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Απλά έτυχε να χωρίσουμε. Μου το ανακοινώνει και λέει: Τι γίνεται, φίλε, Πώ δεν το καταλάβω εγώ αυτό. Πώ έγινε. Όπω τυχαίνει σε πάρα πολλού ανθρώπου, ακόμα και τώρα δηλαδή που έχουμε βγάλει τόσο πολύ υλικό για αυτά τα θέματα, δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί άνθρωποι. Για ποιο λόγο οι σχέσει του πάνε στα βράχια. Και απλά ξαφνικά κάποιο ανακοινώνει σε κάποιον ότι ξέρει τι μέχρι εδώ. Ενώ υπάρχουν τα σημάδια, απλά δεν του δίνουμε σημασία. Μπορεί να υπήρχαν και σε μένα τα σημάδια και να μην καταλάβαινα. Και λέω: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να, δε, να μην μπορεί να προσεγγίσει το ένα. Α, το άλλο, έρχεται η άλλη και σου λέει: Αντίο. Τι θα κάνει εσύ, Αυτό είπα στον εαυτό μου. Οπότε γύρω στα 22. Ξεκίνησα, ναι, ξεκινώντα, διάβαζα α πούμε τον Στράου, διάβαζα το. Το, το The Game, μετά πήγα στο Tim Ferry με τα πιο βαθιά βιβλία. Ε, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Mm -hmm. ε, ε, προσπαθούσα σιγά σιγά να εφαρμόζω. Κάποια πράγματα μου βγαίνανε, κάποια πράγματα δεν μου βγαίνανε. Είχα την τύχη λοιπόν προσωπικό να είμαι και στον ΟΤΕ. Ξεκίνησα πολύ γρήγορα, επειδή είχα τη γνώση τουλάχιστον, ή τέλο πάντων κάτι ήταν και το εκτίμησαν οι άνθρωποι σε μένα, να ε, με στέλνουν και σε κάποιε πολύ καλέ εκπαιδεύσει ο ΟΤΕ είναι αντίστοιχο, αντίστοιχο ΣΥΤΑ, ας πούμε, yeah, της yeah. Κύπρου, της Ελλάδος, ε, έχει το ΟΤΕ Academy, που είναι εκπαιδεύσει σε business και personal επίπεδο. Μάλιστα. Yeah. Δηλαδή, σκέψου, έκανα φοβερούς κύκλους για συναισθηματική νημοσύνη. Δηλαδή, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Οπότε, άρχισε το πράγμα να βελτιώνεται. Ε, και έβλεπα σιγά σιγά τους φίλους μου, ότι αφού βλέπαν την αλλαγή σε μένα, ε, να με ρωτούν. Γιατί οι φίλοι μου προφανώ ήταν σε ένα επίπεδο στο σωμό, το, το που έχει στην πλαστή. Έτσι. Ακριβώ. προηγούμενη πίστα. Και έτυχε κάποια στιγμή να βγούμε μια πολύ ωραία γυναίκα ένα ραντεβού. Και σου λέει πώ γίνεται εσύ, α πούμε, εσύ να Για χαρά, <συστά> παιδί, <δεκαεύω, συστά> τώρα το υποκριτικό <συστά> δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει. Για εμά δύσκολα, φίλε. Ήταν πολύ δύσκολα. Ε, εντάξει, τώρα σε μια γυναίκα αυτά μπορεί να φαίνεται αστεία. Αλλά εσύ, αν σα καταλαβαίνει ότι ο άντρα έχει το άγχο προσέγγιση, έχει πολλά τέτοιε ανασφάλειε. Anyway, Uh, βλέπω ότι υπάρχει μια ανάγκη. Η ανάγκη ήταν, ε, ότι ξέρετε, τον φόβο αυτό, που είναι το άγχος προσέγγισης, το, το άγχος του δεν ξέρω τι να πω, το άγχος τη έκθεσης, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάει ένα άντρε 30 μέτρα μέσα στο μαγαζί, να προσεγγίσει, να το βλέπουν όλοι και να φάει την απόρριψη, να έχουμε και να γυρίσει πίσω. Walk of shame μετά. Ε, όλα αυτά λοιπόν, τα ψηλό είχα λύσει. Γνωρίζω και τον Ανέσ και τον Χρήστο. Ε, αρχίζουμε και δένουμε σαν παρέα. Ε, αντίστοιχα, ε, μονοπάτια εξέλιξη Ξαρμένοι και αυτή. Αυτοί. Έτσι. Ε, οπότε αρχίζουμε να βγαίνουμε μαζί και κάποια στιγμή λέμε, να σου πω, δεν το κάνουμε λίγο σοβαρά. Mm. Και τα λέμε σοβαρά, τι εννοούσαμε, α κάνουμε κάνα μάθημα σε κανέναν άνθρωπο, γιατί μα ρωτούσαν ήδη συμβουλέ. Ναι. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα να προσεγγίσει. Δεν υπάρχει δεν καλύτερη, υπάρχει. καλύτερη. Δεν υπάρχει ατάκα. υπάρχει μόνο το ότι είμαι αυτός είναι είμαι αυτό και ήρθα να σε γνωρίσω, να σου δείξω κάποια καλά μου στοιχεία, να μου δείξει κάποια δικιά σου, να δούμε αν συμβαδίζουν, αν υπάρχει συμβατότητα σε αυτά. Και αν υπάρχει συμβατότητα να δούμε, να το εξερευνήσουμε, να βγούμε ραντεβού και πάλι λέγοντα. Okay. Δεν υπάρχουν ατάκε. Αυτά είναι τώρα. Ναι, 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 ναι <laughs> το κατάλαβα. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Απλά επειδή είναι μια ερώτηση που μα κάνουν πάρα πολύ, ήθελα να το απαντήσω σοβαρά. Okay. Για να το ξεδιαλύνουμε για του ανθρώπου που ίσω δεν ξέρουν την ιστορία και δεν είναι γνώσει του υλικού μα. Ε, οι ατάκε είναι κάτι το οποίο. Α, μπορεί να πει κάτι, κάτι έξυπνο κάποια στιγμή, μια. Γρήγορα τα σε, μια, σε ένα challenge που μπορεί να σου κάνει το κορίτσι. Αλλά δεν δουλεύουν. Να πει αυτό. Πάγο, το σπάω τον πάγο ισχύει. Ναι, όπω σε όλα. ας πούμε και, τάτιον... στους, και στην ναι, ναι. πώληση μπορεί να ισχύει ναι. και σε μια πρώτη συνέντευξη, σε μια εργασία. Παντού ισχύει το σπάω τον πάγο. Αλλά τι είναι το σπάω τον πάγο, Είναι ναι. μια τάκα μαγική που θα, σε, θα κάνει άλλο να λιώσει. <N> <Όσο> μπορεί να είναι και αυτό, αλλά να μπορέσει να προσεγγίσει τον άλλο, να σε ακούσει τελική. Δεν μπορεί να έχει μια μεθοδολογία με κάτι το οποίο είναι μαγικό. Η μεθοδολογία μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι από μέσα σου. Πολύ ωραία. Δηλαδή, θα πα και θα κάνει μια ζεστή χειραψία θα, σε, μια συνέντευξη. Θα συναντήσει, α πούμε, μια γυναίκα στον δρόμο και θα πει Σε είδα, μου φάνηκε ενδιαφέρον και ήρθα να πω να γεια. Yeah. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να το κάνει πάρα πολύ πολύ πλοκά. Παρ' όλα αυτά, το, όσο ο είσαι εδώ, το είδα, όταν είδα τον κόσμο να έρχεται να σε αναγνωρίζει και να σε χαιρετάει, ή yeah. κρατά ένα ντροπαλό mood για κάποια. Yeah. Εγώ Είμαι ντροπαλό ακόμα. Yeah. Απλά έχω καλά skills και μπορώ να τα εξασκήσω όποτε χρειάζεται. Σε κάποιε περιπτώσει χρειάζεται να είμαι λίγο πιο έντονο. Yeah. Όταν ο κόσμο έρχεται και με αναγνωρίζει και μου λέει να γεια, τον ακούω. Είναι απλά απ αυτό το πράγμα που βγάζει καλοσύνη. Όταν ο άλλο <laughs> ξέρει <laughs> ότι είναι αναγνωρίσιμο και έρχεται ο κόσμο και του μιλά και το δέχεται, γιατί έχει και κόσμο που μπορεί να του διώχνει, <laughs> και να το νιώθει στον άλλον ότι είναι πραγματικά ντρέπεται ρε φιλέρ. Δεν μου φαίνεται ότι είμαστε εαυτού, αλλά. <laughs> ναι, να το <καταλάβω>, λε. <laughs> για μένα μου βγάζει ένα χαρακτήρα ότι ο άλλο είναι πολύ καλό, καλό σαν άνθρωπο. Δεν είναι θέμα καλοσύνη. Ευχαριστώ που το λε, αλλά δεν θέλω να το πάρω σαν τίτλο αυτό. Γιατί έχω κάνει και άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Δεν, αυτό... Όλοι μα έχουμε κάνει. Ακριβώ. Το θέμα είναι τι νιώθει για αυτά τα άσχημα πράγματα που έχει κάνει. Ναι. Θα σου πω τι νιώθω. Νιώθω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι έρχονται να εκφράσουν ας πούμε, το θαυμασμό του σε έναν βαθμό. Ε, απλά επειδή ήρθε πολύ αργά αυτό ο δηλαδή σταδιακά κιόλα. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε, ξέρω εγώ, κάτι extreme ή ξέρω έχουμε κάνει ένα επίτευγμα φοβερό. Ναι. Ξέρει τι είναι επίτευγμα φοβερό. Ότι έχουμε ανθρώπους από το men of Style που έχουν κάνει παιδιά. Γιατί μάθανε και κάποια πράγματα και κάνουν οικογένειε, προσεγγίσαν yeah. γυναίκε όπω έπρεπε, τι κρατήσαν στη ζωή του, ήταν γυναίκε που ταιριάζαν και κάνουν παιδάκια και τώρα υπάρχει μια οικογένεια. Αυτό είναι επίτευγμα για μένα. Ε, αυτό είναι συγκινητικό. Δεν είναι απλά, ξέρω yeah. ε, α τι ωραία που Είναι συγκινητικό να ξέρει ότι από την κούτα σου βγήκε κάτι το έκανε χαρτί, έγινε εκπαίδευση και ήρθε ένα άνθρωπο και τώρα έχει παιδάκι βάσει αυτού. Ναι, είναι, είναι όπω το λέω συνέχεια με το paid forward. Εσεί απλά κάνατε την αρχή για να κάνουν και αυτή την δική του τη αρχή για να ξεκινήσουν να, γίνεται, να έχουν αποτέλεσμα. Ναι. Έχω μια ερώτηση. Προηγουμένω, Σπύρο, είπε ότι δεν έβλεπα ότι ερχόταν το τέλο τη σχέση. Ναι. Και λες ότι είναι πράγματα τα οποία βρίσκουμε και εμεί ναι. μαζί με τον κόσμο τον οποίο δουλεύουμε. Και θα έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, δύο-τρία βασικά κομμάτια που ο κόσμος δεν βλέπει μέσα στη σχέση για να τα δουλέψει. Πολύ απλό, αρχίζει η επαφή να φθήνει. Δηλαδή, εκεί πέρα που βγαίναμε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον δύο φορές τη εβδομάδα, αρχίζει να γίνεται μία, μετά μια φορά στις δύο εβδομάδε. Γιατί, α, μωρέ, μας έτυχε και είναι το project, έχω να βγω και είναι τα γενέθλια ή έχω να κάνω και το ταξίδι. Και δεν λέω να μην ναι, κοιτάξει τα άλλα κομμάτια τη ζωή σου. Προφανώ και θα δώσει σημασία και όλα αυτά. Πάρα όταν βλέπει αυτό, γίνεται επιμακρόν, είναι ένα πολύ μεγάλο flag. Σημαίνει ότι ένα από του δύο δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει στη yeah. σχέση. Όταν βλέπει φθήνουσα την επένδυση, τι σου λέει αυτό το πράγμα, Ότι όλα πάνε καλά, Κάτι συμβαίνει. Γιατί να μην θέλει άλλο όσο γνωρίζει περισσότερο χρόνο μαζί σου, ή τουλάχιστον να κρατάει ένα επίπεδο στην επαφή σα. Τι άποψη έχει για το αμώνυμα ετερόνυμα? Δεν πιστεύω ότι τα εταιρεώνυμα έλκονται. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει συμβατότητα. Ε, είναι το πιο υγιέ, κατά την άποψή μου. Δεν πιστεύω, επειδή όλοι έχουμε περάσει από τέτοιε περιπτώσει, όλοι όσοι έχουν κάποια εμπειρία τέλο πάντων. Το να έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αξίε από του άλλου ανθρώπου που έρχονται στη ζωή σου δημιουργεί τριβέ. Και αυτέ τι τριβέ δεν είναι πάντα ενδιαφέρουσε που λένε, και έχει μια, και μια ίντρικ. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο έτσι ωραίο και να είναι λίγο πικάντικο, αλλά θέλει και μια ηρεμία στη σχέση σου. Και αυτή την ηρεμία δεν τη βρίσκει όταν ο άλλο είναι πολύ διαφορετικό όπω είναι Τη βρίσκει όταν έχετε κάποια κοινά Κάποιε κοινέ αξίε, το αξιακό σύστημα είναι περίπου ίδιο. Από το φαγητό που θα φάτε, ξέρω εγώ, θα τα βρείτε, μέχρι το που θα πάτε διακοπέ, ποιο πληρώνει του λογαριασμού και πάλι λέγοντα. Να βάλει την ζώνη ασφαλεία, πάμε σε ερώτηση παγίδα. Ζώνη ασφαλεία, τι είναι, ναι. Για σε να, πιο να σου κάνω ερώτηση παγίδα. Ναι, ωραία. Απόψη ε, να, για ΛΟΑΤΚΙ και σε αυτό, αυτό, αυτό που κάνετε σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ. Δηλαδή, είχε περιπτώσει που ήρθαν. Ε, Άντρα-άντρα, γυναίκα-γυναίκα, για να του δείξετε πώ θα είναι καλύτερα η σχέση του, ή δεν μένετε σε αυτό το κομμάτι. Ε, μέσα στο Men of Style έχουμε ένα Division που είναι για ψυχική υγεία. Mm -hmm. Έχουμε ψυχολόγου, ψυχοδρομητέ. Έχω μια ομάδα που ασχολείται με όλα τα ζητήματα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία ενό ανθρώπου. Mm -hmm. Όταν θα έρθει ένα άνθρωπο να ζητήσει βοήθεια, εμεί δεν κοιτάζουμε τώρα αν η σεξουαλική προτίμηση είναι δεν ξέρω τι. Κοιτάζουμε πώ μπορούμε να το βοηθήσουμε. Δεν κάνουμε μαθήματα flirt. Για same-sex ανθρώπου, γιατί δεν το ξέρουμε καλά. Ξέρουμε όμω με του ψυχολόγου μα, του ειδικού μα, του επιστήμονε, πώ μπορούν να σε βοηθήσουν σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με ένα, μια πίεση που μπορεί να νιώθει στην την κοινωνία επειδή είσαι γκέι, επειδή είσαι λεσβία κτλ. Η προσωπική σου άποψη. ή. Ε, σε ποιο κομμάτι. Ε, ε, εγώ είμαι υπέρ, είμαι πολύ ανοιχτό άνθρωπο. Απλά εγώ φτα... νομίζω φτάσαμε σε ένα σημείο που το έχω έχουν... παραξηλώσει λίγο μετά τόσα πολλά. Κύριξα, τόσες, άμα, ε, Θε να το πάμε εκεί, ε, αλήθεια ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. <laughs> Το τραβάει, το φέρνει από εδώ, το πάει από εκεί. Τώρα, λοιπόν, θα το απομονώσω και θα σε. Αν ρωτήσει γκέι ανθρώπου, επειδή έχω επαφέ, αν ρωτήσει ανθρώπου τη κοινότητα, οι οποίοι είναι σοβαροί, θα σου πούνε ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στι δυτικέ κοινωνίε, έχει παρατραβήξει. Εγώ, λοιπόν, είναι forced αυτή η ιδεολογία. Είναι πολύ, πολύ πιεσμένο στον κόσμο. Δηλαδή, θεωρώ λίγο λάθο. Δεν είμαι ειδικό, αλλά θεωρώ λάθο να πηγαίνει αυτό το πράγμα να το διδάσκει σε σχολεία. Mm. Ενώ λ, λείπουν άλλα πράγματα πρώτα να διδάξει. Όπω είναι η συνέστηση. Γιατί διδάσκουμε αυτό το πράγμα. Όπω είναι να προσέχουμε την ψυχή μα υγεία. Πάμε τώρα να διδάξουμε τι, Ότι υπάρχουν 150 φίλοι, ναι. α πούμε. Ναι. Εντάξει, και εγώ, με φίλο που είναι γνωστό στην Κύπρο, που συζήτησα το θέμα και το πήρα παρακάτω για την τεχνοθεσία, mm. ε, αυτό μου είχε πει, πήρε σοβαρό αυτό το πράγμα. Μου λέει: Ένα σημαντικό. Η τεκνοθεσία και στα κανονικά ζευγάρια είναι περίπλοκο θέμα. Πρέπει να κάνουν τεστ ψυχολογία, να περάσουν από διαδικασίε για να πάρουν κάποιο παιδί. Γιατί να μην είναι κλειά μα το ίδιο. Και λέω, κοίτα, αυτή είναι η προσέγγιση, ρε φίλε. Δηλαδή, πρέπει να έχει σε όλα την ίδια αντιμετώπιση. Αν δεν έχει αυτό το μάτι, είσαι τελείω. Δεν έχει κάτι άλλο να, να προσθέσει ή να μην προσθέσει. Απλά το είπα σε υπομορφή πριν. Κατάλαβα. Ναι. Εκπέψεις, αν Μπορούσε να υπάρχει και κάποιο κεφάλαιο, αλλά από τα ανήσε, ώστε καταλάβω ότι δεν βλέπετε σαν υλί, αλλά αφιολίστε με κάθε άτομο ξεχωριστά. Στο κομμάτι του φλερτ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε <σχεδί> του same sex. <σχεδί> 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 στο κομμάτι τη ψυχική υγεία μπορούμε να βοηθήσουμε 100%. <σχεδί> 100%. <σχεδί> δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε, δεν θα το Τώρα από εκεί πέρα, η όλη ατζέντα που υπάρχει, ναι, για μένα χρειάζεται λίγο προσοχή. Ο κόσμο αυτή τη στιγμή παίρνει πληροφορίε και πολύ θόρυβο από πολλά κανάλια και ειδικώ από μικρέ ομάδε που θέλουν να περάσουν συγκεκριμένα τζέτα όπω σου οι οποίοι φωνάζουν πάρα πολύ ναι. και ακούγονται λίγο περισσότερο. Ναι. Ενώ οι πιο αν θε ισορροπημένε δυνάμει δεν μιλάνε τόσο πολύ. Θα έπρεπε οι ισορροπημένε δυνάμει να μιλήσουν λίγο περισσότερο. Γι' αυτό και σου απαντάω έτσι τώρα. Ναι, ναι. Περάσαμε το Fort forward, forward του mm. προσωπικό και ξεκινάμε να βλέπουμε το, το επαγγελματικό. Mm. Η ηλικία περίπου που ξεκινήσατε με τον Σπύρο, με τον. Το Χρήστο Ανέστη. Ε, τους γνώρισα το 10, στα 24-25 εκεί. Ε, μετά από τρία χρόνια είπαμε ότι θα το κάνουμε, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο, να κοιτάξει τον άνθρωπο στα μάτια και να τον πεις μπορώ να σου βοηθήσει πραγματικά, έτσι. Γιατί όταν έχεις ανασφάλειες ακόμα δικές σου να καλύψεις, ειδικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα που είναι ευαίσθητος κιόλας, που είναι η επαφή με το άλλο φύλλο, ε, δεν είναι εύκολο να δώσει συμβουλέ. Δεν είναι δηλαδή, έμαθα να κάνω ξυλοκοπτική, θέλω να σου δείξω πώς δουλεύει το μαχαίρι και το βιώνι, εντάξει. Ε, γιατί υπάρχουν άπειροι παράγοντες, άπειροι που μπορούν να παίξουν ρόλο σε μια επαφή. Ε, οπότε μα πήρε χρόνο και εμά να γίνουμε καλοί. Την, όταν λοιπόν γίναμε πολύ καλοί και είπαμε ότι ξέρει, σε ένα επίπεδο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήταν σαν... προεργασία ή ήταν Ήταν συνεχόμενη σε μικρό, εκπαίδευση. Σε μικρό επίπεδο, α το πούμε, σε λίγα άτομα κτλ. Α, το κομμάτι του business, λε. Μιλάω καθαρά για το. Κοίταξε, το 2013. Προετοιμασία Ναι, ναι, ναι κατάλαβα. Το 2013 αρχίσαν δειλά-δειλά κάποια μαθήματα σε κάποιου ανθρώπου που είχαμε γνωρίσει, α πούμε, που και αυτοί ήθελαν να εξελιχθούν. Με κάποιου από αυτού είμαστε ακόμα φίλοι, ξέρω εγώ. Και το 2014 είπαμε, τώρα που είδαμε ότι κάποια πράγματα δουλεύουν, α το κάνουμε σωστά. Και κάναμε τη σύσταση τη εταιρεία, ε, βρήκαμε τα πρώτα μα γραφεία. Είχαμε ένα πελάτη το μήνα στην αρχή, μη φανταστείτε τώρα. Ε, μετά πήγε ένα πελάτη τη εβδομάδα, μετά 10 το μήνα και τώρα έχουμε 18.000 πελάτε. αγεγραμμένους. Ναι. Yeah. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ε, αλλά έχει αναπτυχθεί με τα social media που έλεγε πριν για ότι είναι ποιοτικό το περιεχόμενο. Γιατί αυτό νομίζω που έκανε τη διαφορά και ο κόσμο το έμαθε λίγο περισσότερο ήταν ότι βρήκαμε ένα κώδικα επικοινωνία ο οποίο μέσα τα social media ε, κάπω ξεχωρίζει. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Και τη ψυχική υγεία και τη αυτοβελτίωσης και των σχέσεων είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και έξυπ... καμιά φορά βαρετό. Είναι έξυπνο γιατί είναι νυ, αλλά και από την άλλη μεριά αφορά όλου. Δηλαδή δεν του κάνει κανένα, αλλά αφορά όλου. Έχουν όλοι άποψη, φίλε. Ναι. Και δυστυχώ έχουν λάθο άποψη. Δηλαδή πάει ο άλλο και λέει: Έχω πρόβλημα με τη σχέση μου και πάει και τα λέει με τους φίλους του φίλου του. Οι φίλου του δεν έχουν σχέση. Ναι, ναι. Ή ξέρω τα πάνε χάρη. <laughs> Όπω το ψυχολόγο που ήρθε στο σχολείο να μα πει για τα παιδιά και τη ρώτησαν όλοι τέλο. Έχει παιδιά, όχι. Εντάξει. Κοίταξε να δει. Δεν θέλω να κρίνω τώρα του επιστήμονε. Όχι, ρε, είναι διαφορετικό να το ζήσει και μπει. Παίζει ρόλο. Ναι. Βέβαια, εγώ τώρα ξέρει το πέρα προσωπικά, αλλά τέλο πάντων. Πόσε φορέ πρέπει να αποτύχει κάποιο κομμάτι επαγγελματικό, α πούμε, ότι δοκιμάζει κάτι Π.χ. social media mm -hmm. και βλέπεις ότι μπορεί να μην δουλεύει. Πόσε φορέ αποτυγχάνει για να αλλάξει και να πάει κάπου αλλού, πιστεύει, σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι, δηλαδή mm -hmm. μπορεί να είναι και έναρξη μιας επιχείρησης, ας πούμε. Δοκιμάζω, δοκιμάζω. Βλέπω ότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα το οποίο βγάζω έξω. Πότε ξεκινώ να πειραματίζομαι αλλού ή το κλείνω, α πούμε. Πρέπει να αποτύχει όσε φορέ χρειάζεται. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, τι θα κάνει μετά. Αν έχει τι επιλογή έχει. Η έχει τρει επιλογέ. Τι, για fight, flight or freeze. Είναι επιλογέ, πιστεύει, mm. το freeze και το flight. Το freeze είναι χαζομάρα. Yeah. Ναι, είναι στρατοκάμινο yeah. να βάζει το κεφάλι του. Για μένα το freeze είναι χαζομάρα. Αλλά το flight, φίλε, υπάρχει περιπτώσει που λε, δεν πάει αυτό το πράγμα. Πάω σε ναι, κάτι το, άλλο. το προσαρμόζει. Συνεχίζει να κυνηγά αυτό που θε. Γιατί αλλιώ προσαρμόζεσαι σε μια κατάσταση που δεν σου κάνει. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι κάτι ναι, άλλο. Μπορεί να είναι άλλο τομέα. Για παράδειγμα, αυτό που σκέφτηκε. Yes. Αν ναι. δεν πάει, δεν πάει. Ρε παιδί μου, εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστή. εντάξει. Μπορεί να μην μπορώ τώρα. Στα 39 μου, ξέρω εγώ, και με τη φύση κατάσταση που έχω. Δεν πα ότι ήθελε να γυρίσει στα 20 σου και δεν πέτυχε. Μπορεί να γυρίσει προπονητή, παράδειγμα. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι πάλι κυνηγάω το νερό μου όμω. Ναι, αλλά είναι παραλλαγή. Αλλά είναι παραλλαγή. Ναι. Ο... Δεν σημαίνει ότι τα πέτυχα. Όχι. Δεν σημαίνει ότι συνεχίζω. Γιατί στην ιδεολογία τη δικιά μα του Men of Style δεν υπάρχει σταματά. Υπάρχει συνεχίζω μέχρι να το πετύχω. Τι Γιατί δεν έχω και τι άλλο να κάνω. Αλλιώ θα πω Οκ, okay, και θα πω στον ψυχισμό μου, στο μέσα μου, ότι ξέρει τι, θα πέτυχε. Εχθέ, κατά τη διάρκεια του, του after party, βγήκα έξω να γνωρίσω δύο ανθρώπου. Εντάξει, κάποια στιγμή που έφυγα. Και ήταν σε ένα μπαρ, εδώ πολύ κοντά. Ήμουνα με τον Χρήστο τον Θεοδόρου και πίσω μα ακριβώ υπήρχαν τρει άνθρωποι, τρει άντρε, που κοιτούσαν δύο τραπέζια πιο μετά, τρει γυναίκε. Στην ίδια ηλικία όλοι, φαντάζομαι κοιτούσαν, 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 συζητούσαν. Φαίνονταν ξεκάθαρο ότι θέλουν να πάνε να μιλήσουν. Και δεν πήγαιναν ποτέ. Δεν θα πήγαιναν. Και δεν πήγαν όντω μέχρι που φύγανε κορίτσια. Και αυτέ κοιτούσαν, ήταν και από <laughs> <laughs> Και τι έγινε. Μείναν με την πύρα στο χέρι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Όπω το έχω πάθει και εγώ αυτό. Λοιπόν, δεν του κακίζω. Ξέρω τι περνάνε. Απλά έχουν πάει τώρα 45 σε αυτήν την ηλικία. Και πήγαν άλλη μια φορά στο σπίτι του, μόνοι του, και είπαν φιλέ. Αυτό που ήθελε δεν σου αξίζει. Αν πηγαίνανε και τρώγανε απόρριψη, θα λέγανε διαφορετικά πράγματα. Θα λέγανε ίσω. Οκ, okay, ίσω δεν το έκανα καλά. Τελειώνοντα, λοιπόν θα το κάνω λίγο καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που να πάλι yeah. τα ερωτικά. Yeah. Πουλάει. Yeah, <laughs> το, ίδιο, το ίδιο είναι και στα yeah. μπίζε και παντού, παιδιά. Yeah. Yeah. <laughs> ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω στο φλερτ. Yeah. Μιλάμε τόση ώρα και λέμε για το προσωπικό έτσι, yeah. το διαζώσει. Τι άποψη έχουμε για τα social media όσον αφορά φλερτ και αν πιστεύεις ότι αλλάζει το ύφο. Κάποια σχέση που πάει να ξεκινήσει, αν είναι μέσω, μέσω social, social media ή τα, ναι. τα, τα, applications, ή <laughs> <laughs> dating apps, α πούμε. Το καλύτερο για εμά είναι το face to face. Mm -hmm. αλλά είναι μια πραγματικότητα στο social media τώρα. Είναι κακό να κλείνουμε τα μάτια για να μην το βλέπουμε. Ε, οπότε, ok γνώρισε την κοπέλα όπω θε ή η κοπέλα τον άντρων όπω γουστάρετε. Όπω και να γνωριστείτε, μια χαρά είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγείτε από κοντά. <laughs> έχουμε δει. Υποκατάστατα σχέσεων να μιλάνε έξι μήνε στα social και να μην βγαίνουν. Υπάρχει και σκάφο κόμμα που του παίρνουν λεφτά χωρί να του δουν ποτέ. Α, ρε, εντάξει. Αυτά τώρα έχω, πέσω τε... έχω ένα φίλο που ναι, αυτά είναι παράνομα κιόλα. Ναι. Ο οποίο ήταν. Πώ να το πω σε. generation προηγούμενο και μπήκε ξανά στο καινούριο και μου λένε Μαλάκα τώρα είναι σαν να έχω πολυβόλα RPG μπαζούκι. και ότι δεν είπα στα μεταμπιστωλάκια να, λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Πολλού ανθρώπου που είναι και στου τρεφεί του έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό βέβαια. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προστατευόμαστε πίσω από την οθόνη. Α, για να μην δείξουμε κάποιε ενδεχομένω ατέλειε που έχουμε. Γιατί με τα φίλτρα, με το ότι έχουμε χρόνο να απαντήσουμε και όλα αυτά, μα βολεύει. Δεν τα χρησιμοποιεί. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι δεν τα χρησιμοποιεί. Αλλά ναι, υπάρχουν αριθμοί. Καλώ υπάρχουν. Okay. Είναι μέρο τεχνολογία. Για κάποιο λόγο είναι εκεί και για κάποιο λόγο τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Στο κομμάτι των σχέσεων όμω, τι γίνεται. Δείχνει μια άλλη εικόνα, η οποία είναι ευρωποιημένη προφανώ και την ώρα που θα βρεθείτε από κοντά, αν βρεθείτε ποτέ από κοντά, ναι. θα, θα, δει κάτι άλλο άλλο. Και θα αρχίσει αυτό κάπω να επηρεάζει τη σχέση. Εμεί πιστεύουμε ότι καλό είναι να ξέρει να φλερτάρει πολύ καλά, γιατί ανά πάσα στιγμή αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισε στο social media, γιατί είναι γνωριμία, δεν είναι φλερτική για μένα, θα πρέπει να τον δει από κοντά και τότε, στο πρώτο ραντεβού, θα πρέπει να ξέρει να φλερτάρει. Αν δεν ξέρει να φλερτάρει, θα γυρίσει πάλι στο dating app, θα φύγει το κορίτσι που μπορεί να είναι και τη ζωή σου και πάλι από την αρχή. Οπότε χάνει χρόνο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που διψά και στο γραφείο και εκτό, ενώ δικά μου άτομα, φίλοι, που διψά για σχέση, συντροφική σχέση, ναι, ναι. με ό,τι και να σημαίνει αυτό, αγάπη, επικοινωνία, τα, το ουσιαστικό κομμάτι. Και την ίδια ώρα του ακούω να παραπονιούνται. Και mm. από τα δύο φύλλα, mm. ας mm. πούμε. Το ναι, βεβαιώνω. Και στα δύο. Έτσι. Mm. Ε, τι φταίει εδώ. Πέρα από το κομμάτι του Ένα εκατομμύριο πράγματα ένα εκατομμύριο πράγματα. Αρχικά δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ειδικά στι σχέσει, ε, δεν υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία. Να πει, ε, ξέρω, τι, αυτό που κάνει. Ε, μου αρέσει. Θα ήθελα να το κάνει έτσι, αν μπορεί. Αυτό φοβόμαστε να το πούμε. Δεν βάζουμε τα όρια μα. Αυτό με ενοχλεί που κάνει. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι. Καλά, δεν μα το μάθει κανένα που δεν το κάνουμε έτσι. Δηλαδή ο κόσμο δεν φταίει. Δεν υπάρχει ένα σύστημα εκπαίδευση αυτή τη που α, από νωρί να σου μαθαίνει ότι έχει αξία να βάζει όρια. Έχει αξία να πει όχι. Και βασικά είναι Έτσι. καλό μερικέ φορέ. Ε, όσο αναπτύσσει η τεχνολογία και γινόμαστε λίγο πιο κοινωνικοί μέσα από social media, τόσο πιο αποξενωνόμαστε. Γιατί να σηκωθώ να πάρω τηλέφωνο, να παραγγείλω μια πίτσα και να μιλήσω με τον άνθρωπο να του πω τι κάνει, έχουμε Έχουν και όλα που ξέρω εγώ. Mm. Ενώ μπορώ να το κάνω μέσα από το iFood e ή όποιο έχει τα application mm. στην Κύπρο και να έρθει στο σπίτι μου τον delivery και να τα αφήσει και απ' έξω γιατί έχω πατήσει το κουμπάκι yeah, που λέει παράδοση oh. χωρί ε, επικοινωνία, χωρί επαφή. <ΣΣΣ> Αυτό τι μα κάνει, Μα κάνει πιο επικοινωνιακού, Όχι. Μα κάνει πιο αποκλεισμένου στο καβούκι μα. Και δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύκολε λύσει αυτή τη στιγμή. Μόνο κάποιοι, αν θέλετε, κάποιε μικρέ ομάδε, όπω κάνετε εσεί που κάνετε τη δικτύωση με, με τι επιχειρήσει, όπω κάνουμε εμεί που κάνουμε την εκπαίδευση, ε, αυτοί οι άνθρωποι, αυτέ οι ομάδε να επηρεάσουμε τον μικρό κοσμό μα, όπω επηρεάζουμε ο καθένα, λίγου, πολλού, και αυτοί με τη σειρά του να επηρεάσουν θετικά του υπόλοιπου ανθρώπου που παίρνουν σε επαφή. Αυτή είναι η λύση. Δεν νομίζω ότι κεντρικά κάποιο, μια κυβέρνηση, α πούμε, ένα οργανισμό, θα έρθει να πιάσει τον Αναστάση από το χεράκι και το πει: Ελά, εδώ φίλε, μην παραγγέλνε έτσι. Παραγγέλνε πάρα τηλεφωνάκι <laughs> για να δει αν ζει, αν πέθανε ο, ο Πετσαδόρος που ερχόταν. Ωραία. Εγώ θέλω να εξερευνήσω με, μετά το προσωπικό και το επαγγελματικό, όσον αφορά τα, το διαδίκτυο. Ναι. Ε, πώς ξεκινήσατε, πόσο χρόνο περιμένατε και τι κάνατε για να αρχίσετε να ανεβαίνετε και να φτάσετε στο σημείο που είσαστε τώρα. Αρχικά δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο. Πιστεύω ότι εντάξει, έχουμε ένα κοινό, μια αναγνώριση, μια ανταπόκριση, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο και υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ε, αν συγκρίνουμε, δηλαδή, το, το μήνυμα το δικό μου με Το μήνυμα που περνάει η Τούνη, α πούμε, που είναι μια πολύ γνωστή influencer στην Ελλάδα. Ε, γιατί να μην μπορώ να φτάσω εκεί, που τη θαυμάζω, έτσι. Ναι. Απλά πιστεύω ότι το δικό μου μήνυμα έχει αξία. Και, τέλει, αν με τέλει, ρωτήσεις, εγώ έχω διαφορετική άποψη σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ποιότητα μηνυμάτων υπάρχουν τα, Ωραία, το τα ποιοτικο, χαζά. Το, το ποιοτικό μήνυμα τα... δεν έχει φιλε από ανταπόκριση. Ε, εννοείται. Ωραία. Γι' αυτό λέω. Ε, Θα η το επίτευγμα σα είναι ότι από ποιοτικό. Περιεχόμενο, για μένα είστε πρώτοι. Οπότε mm. να συζητάω τώρα αν ο. Είναι μεγάλη αποτυχία. Αν ο. Ταδε ήρθε γυναίκα για να πάρει views ή αν ο, ο... ο άλλο πήγε να αγκαλιάσει το κωστάκι-κωστάκι για να πάρει views, δεν Άκου, με ενδιαφέρει. Θα σου πω αυτά που λέω στου ανθρώπου που αναλαμβάνω. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει για μένα. Δεν γίνεται να έχει περισσότερα likes του ανεβομένου. Δεν γίνεται. Με, αλλά έτσι είναι φτιαγμένα για, γιατί αφορά την μπάζα που του ενδιαφέρει να αυτό κάνω το κάτι. Πράγμα. Όχι. Φταίω εγώ. Πρέπει να το φτιάξω. συμφωνώ ναι. μαζί σου. Mm. Ότι εμεί πρέπει να το αλλάξουμε. Μπράβο. Αυτοί που κάνουν θα περιεχόμενο και άλλοι. Αν θεόμαστε κι εμεί σε αυτού, αυτοί που κάνουν ποιοτικό περιεχόμενο, πρέπει να φτιάξουν του αριθμού του και το penetration του, α το πούμε, τη, τη του στο, στο μαζικό ναι, κοινό. Αλλά ναι, δεν μπορώ να συγκρίνω το περιεχόμενο σου με κάποιον άλλο στην Ελλάδα που κάνει χάζο περιεχόμενο. Δεν, δεν πολλά χρειάζεται, πολλά πολλά χρειάζεται, να το χρειάζεται να το συγκρίνει. Χρειάζεται να δει την απήχηση. Όταν το χαζό περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη απήχηση από το ποιοτικό κατ' εμά περιεχόμενο, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Θα πει κάποιο, θα υπάρχει κάποιο διαιτητή και θα μα πει: όχι. Α, παιδιά, πάρε όχι. λίγο περισσότερο έτσι γιατί είσαι ποιοτικό όχι. περιεχόμενο. Όχι. Τώρα πρέπει να, να βρω τον τρόπο. σε ό,τι αν πληρώνονται, αν πληρώνονται με... Ναι, για κάποιον είναι ποιοτικό, εντάξει. Για εμά τώρα που πιστεύουμε το δικό μα περιεχόμενο είναι ποιοτικό, Πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει μεγαλύτερη απήχηση, μεγαλύτερη ανταπόκριση ναι. να το βλέπουν και το Άξι, λέω... ταβάνι, Σπύρο, είναι... ναι, να το μοιράζονται περισσότεροι να άνθρωποι. Αν έχει ένα τα βάλη, δεσπυρο. Είναι. Εφόσον έχει όλα τα βάλη, δεν πιστεύω ότι έχει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Έχει τα βάλη μόνο τη χώρα. Όταν αυτό θα λέω... έχω δέκα εκατομμύρια likes, τότε ναι, θα, αυτό θα λέω, πω ναι. Η χώρα. Υπάρχει το τα μπορεί να φτάσει στα περιεχόμενα του το εξωτερικού με τη γλώσσα. Όχι, εντάξει, μπορώ να το αλλάξω μετά. Τώρα θα το εξερευνήσω, να φτάσει. Πόσο καιρό μεριμβαίνετε για να φτάσει. Δηλαδή, είχε κάποια σημεία που είπατε ότι αυτά είναι benchmark. Ναι, που... υπάρχουν κάποια milestones που That κάναμε, ε, εμείς το 2014 που ξεκινήσαμε δεν είχαμε βίντεο, δεν είχαμε πολύ πολύ έντονη χρήση του, του διαδικτύου, είχαμε μόνο άρθρα. Το ξέρεις αυτό, στο oh. ΒΑΠΕΙΧΙ. Oh. Mm. Ξεκινήσαμε το 2014 και μέχρι και το 2017 βγάζαμε ένα άρθρο την ημέρα. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ε, τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το YouTube. Ένα την ημέρα. Ένα την ημέρα, ναι. Γράφαμε ένα την ημέρα φίλε. Yeah αυτό μας έκανε πάρα πολύ καλούς στο SEO κομμάτι. Δηλαδή, άμα γράψεις ε, ζητήματα που αφορούν τη δική μας θεματολογία, θα βγούμε στις πρώτες σελίδες σίγουρα. Ωραία. Ήταν μια δουλειά περίπου 2-3 χρόνια. Κάποια στιγμή, το, 2017, το ξεκινήσαμε με κάποια βίντεο. Ε, όταν παρατήθηκα και όλος από το νοτέ, ξεκινήσαμε και το podcast... Πόρτες... Ναι, το 17. Okay. Ε, τέλος το 17, ξεκινήσαμε και το podcast στο απλά Εκεί πέρα ήταν το πρώτο milestone. Να σας πω εδώ ότι ένας από τους λόγους που δεν βγαίναμε τόσο έντονα στο, στο YouTube ήταν γιατί δεν ήταν εύκολο να εκτεθείς για αυτό το θέμα. Τότε. Ναι, δεν, δεν υπήρχε που ναι. Ναι. το έλεγε. Mm -hmm. ε, τώρα, άμα δείτε... Και γενικά, γενικά τρένι... δεν υπήρχαν. Πέραν από... Ε, Τι δεν υπήρχαν γενικά. Δεν, ναι. γενικά. δεν υπήρχαν εκπομπέ και να βγει ο ναι. άλλος. Ναι. Δηλαδή, ναι. Μπραφ, παραδείγμα που θυμάμαι, που ήμασταν... Ναι. πανεπιστήμιο και τα μετά, δεν φαινόταν ποτέ δεν είναι η φάτσα ναι, Σωστά, σωστά, σωστά. τώρα μα δει, κάθε δεύτερο βίντεο είναι για σχέσει, για φλερτ, αναλύω τα ερωτικά σα κτλ. τότε δεν υπήρχε αυτό. Οπότε ήταν δύσκολο και, για, για να αναλάβουμε αυτό το ηγετικό ρόλο, να σου πω την αλήθεια. γιατί υπήρχε τεράστια κριτική. Και όσοι στρεφεί, τι φοβόμασταν. Και κάποια στιγμή είπαμε: Δεν γίνεται τη το φοβόμαστε. πρέπει να το διαχειριστεί. Του χέρια Απλά το κάνει. Το αφήνει, δίνει ή απαντά. Τώρα. Α, τώρα, ναι. τώρα του τρολάρω κι εγώ. Του τρολάρω. Ναι, τώρα περνάω καλά μαζί του. <laughs> Άμα δει. Αλλά φτάσατε σε. Ναι, όταν ήταν, ήταν η αρχή, ήταν το χέιτ. Όταν ήταν η αρχή, με πονούσε πάρα πολύ. Δε Αλλά δεν έχω το χέρι. οταν ηταν η αρχη με πονουσε παρα πολυ αλλα δεν εχω το δικαιωμα να σταματήσω αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει. Αλλά σκέφτομαι αν θα πρέπει να απαντήσω ή όχι. Γιατί δεν ξέρω αν αν χάνει τον χρόνο σου ή αν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρετε πώ το χειρίζεσαι το, το, hate που σου κάνω. δεν θα πα με hate. Θα πρέπει να εξηγήσει. Ένα λεπτάκι. Λεπτά. Σου κάνω εγώ ένα hate και σου λέω ένα ωραίο σχόλιο. Ναι. Κάτι δεν μου αρέσει όμω. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ να το πάρω. Σου όταν... κάνω ένα hate. Δεν το κατάλαβα. Σου κάνω ένα hate το οποίο όμω μπορεί να το αξιοποιήσει για να δουν και άλλοι και να γίνουν followers σου. Ναι, αυτό, θα αυτό... το απαντήσει. Αξίζει ο χρόνο. Είναι αυτό το ζυγίζει εκείνη <ΕΚΟΥ> τη στιγμή και το βλέπει. Εγώ α πούμε του απαντάω και του τρολάρω και μετά τα κάνω print screen και τα ανεβάζω στα stories. Δημιουργώ δηλαδή νέο περιεχόμενο <σχεδιά> το οποίο ο κόσμο το γουστάρει και έχει όλη με το yeah. κοινό μου. Οπότε με βοηθάει. Δεν θα το κάνω σε όλου. <σχεδιά> <So, σχεδιά> είναι είναι χιλιάδε σχολεία. Θα το κάνω σε κάποιου. Και επειδή οι περισσότεροι haters είναι haters επειδή δεν έχουν δει καλά το περιεχόμενό σου. Θα σου πούνε και βλέπει. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν ναι. το βλέπουν. Δηλαδή ναι. μπορεί να δουν το intro ή κάτι που απομονώνεται και να σχολιάζουν σε αυτό. Ένα εντελώ διαφορετικό. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Οπότε μου δίνουν το πάτημα να χτυπήσω τα κενά του. Οπότε εντελώ να του απενεργοποιήσω και να δουν και οι άλλοι ότι αυτοί οι haters δεν έχουν καμία ουσία. Ναι. Ενώ τα δικά μου επιχειρήματα, αυτά που λέω στο βίντεο, έχουν ουσία. Follow. Το τελευταίο ήταν πρέπει ο κομμουνισμός να θεωρείται πάθηση και καλά 20. ότι να, Ναι, ναι, ναι. <laughs> Εσύ το έγραψε αυτό. Όχι, και κόμμεντ. Πρέπει ο κομμουνισμό να θεωρείται πάθηση. Α, ah, οκ. Okay. Και ρε φίλε. Ρε φίλε, ξέρει, δεν, δεν είμαι πολύ καλό στα πολιτικά. Ναι, έτσι απλά. αν λέει κάποιο ότι το μένο πρέπει να θεωρείται πάθηση, Εντάξει, μακάρι να ήμασταν όλοι άρρωστοι τόσο πολύ. <laughs> τόσο <θα πάνε laughs> mm, πολύ ωραίο. Mm. Και πουλάει. Ε, αν θέλαμε να φωτίσουμε τα false στο κομμάτι το επαγγελματικό και τα, θα λάθη έβαζε, ε? τα λάθη μας, ε, Τα λάθη, οι πτώσει, δε... η, αποτυχία. Ποια θα ήταν αυτά. Και πώ βγήκατε από αυτά, λέει yeah, Κοίταξε, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε κάποια στιγμή ήταν με, το, με, την, όχι με, την, με την καραντίνα, ήταν το ένα, αλλά πιο πριν από αυτό ήταν με τα capital controls. Ε, τα οποία έχετε περάσει και εσεί στην Κύπρο πολύ δύσκολα με αυτά. Ε, για μα τότε, επειδή ήταν η αρχή μα, μα επηρέασε πάρα πολύ στην εισρωή χρημάτων. Ε, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έρθουν να πληρώσουν. Ενώ είχαν κλείσει οι προγράμματα. Και επειδή δεν είχαμε το αποθεματικό που έχουμε τώρα, δεν μπορούσαμε να το συντηρήσουμε πάρα πολύ έντονο. Και τι κάναμε, ρε παιδιά. Πήραμε τηλέφωνο όλου του ανθρώπου που είχαν προγράμματα, ενώ μπορεί να είχαν κάποιε δόσει, ξέρω εγώ, ένα μήνα μετά. Και του εξηγήσαμε την αλήθεια. Του εξηγήσαμε την κατάσταση. Και επειδή πιστεύουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό που κάνει το Men of Style, όχι μόνο για τη δικιά του εκπαίδευση, αλλά και σαν μήνυμα στην κοινωνία, ε, αποχρώσαν πιο γρήγορα. Όσοι μπορούσαν να είναι μέσω τραπέζι, κάποιοι που είχαν κάποια μετρητά κτλ. Αυτό μα συντήρησε. Και αν δείτε το βιβλίο μα που βγήκε μετά το Capital Gold Rolls, το έχουμε αφιερώσει σε αυτού του ανθρώπου. Μεγάλη υποθέση. Mm. Και μετά ήταν η καραντίνα πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Με αυτό δεν βοηθήσει όμω. boost. Ναι, απλά μέχρι να βοηθήσει δεν ξέρει που θα πάει. Okay. Yeah. Οπότε a... έχει σύστη πάνω σου, yeah. 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 Ναι, σε νομίζα... Να σε αναγκάσει να βρει όμω άλλου τρόπου να έχει προσαρμοστικότητα. Είχα την αίσθηση ότι κοιτά, μπορεί να είναι τελευταία περίοδος style, η τελευταία περίοδο που μοιραστούν οι Γιατί το business model μα ήταν πάνω στη φυσική παρουσία. Έρχονταν οι άνθρωποι, κάνανε τη σεμινάρια μα. Είχαμε επενδύσει κιόλα σε ένα νέο χώρο. Είχαμε δώσει πολλά λεφτά δηλαδή, για να φτιάξουμε αίθουσε κτλ. Οπότε ανεξοποιείται αυτά Δύο σύντομε απορίε. Mm. Καλύτερο βιβλίο που έχει διαβάσει και καλύτερο μιλητή που έχει ζήσει live. Καλό ομιλητή, μακράν για μένα είναι ο Γκαριβή που έχω δει live. Μακράν. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο από την αρχή μέχρι το τέλο ε, σε, σε κρατάει τα μάτια σου πάνω του. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω στο επίπεδο του. Ε, το, το παλεύω πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Ε, και το καλύτερο βιβλίο που διαβάσει, το οποίο πέρα από την Αδραξία α πούμε. Που το διαβάζω κάθε μέρα. Το έχω δίπλα σε κομμωτήριο για να το Ωραία, ωραία. Και κάτω το μαξιλάρι μπορεί. Λοιπόν, θα σου πω αυτό που εμένα με επηρέασε πάρα πολύ. Είναι το Team Ferry στο 4 Hour Work Week. Δεν δουλεύω 4 ώρε τη βδομάδα, γιατί αυτό πραγματεύεται, το βιβλίο. Αλλά μου έμαθε έναν τρόπο σκέψη πώ μπορώ να κάνω outsource για τα πράγματα, στα οποία δεν είμαι καλό, να τα κάνουν άλλοι άνθρωποι για μένα, χωρί να φοβάμαι ότι δεν τα κάνουν καλά. Ναι, αυτό είναι το ναι, σκέλη, μεγάλο πρόβλημα. Σκέλη, ναι. Για να μπορούν οι επιχειρήσει που ασχολούν να κάνουν scaling, ακριβώ. Μεγάλη υπόθεση. Mm. Είναι τεράστιο θέμα να αφήσει να εμπιστευτεί άλλου να κάνουν αυτά mm. που θεωρεί ότι τα κάνει mm. καλά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο σε όλε τι επιχειρήσει. Αν δεν είναι εντάξει, ενώ είναι outdated το βιβλίο, με την έννοια ότι κάποια πράγματα που έλεγε τότε ότι με φέρει τώρα δεν δουλεύουν ή τέλο πάντων έχει αλλάξει η τεχνολογία. τεχνολογια ειδικα με την αύξηση του AI, αν έχει αυτόν τον τρόπο σκέψη μπορεί να κάνει scale πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό λέω και στου ανθρώπου που αναλαμβάνουν. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα εργαλεία αυτή τη στιγμή που δεν χρειάζεσαι καν αρχικό κεφάλαιο για να κάνει ένα website. η <συρίζοντα> <έχεις μια> γραμματιά του πλέον είναι να <συρίζοντα> έχει μια γραμματεία. Δεν χρειάζεται. Στην στη παρουσίαση είδε στο δικηγόρο, είπε ότι η γραμματεία του πλέον είναι η <συρίζοντα> <ίδια, συρίζοντα> Ναι, ναι. <Αμίσθηκε> το <συρίζοντα> ραντεβού. Ναι. Και, και σου λέει, Φιλίπ, που δεν χρειάζομαι. Έχω το AI. και τι κάνει και πω σε αυτό το ρεο Βάζει ξαφιά, μελαχρινή. Τι θε, βάζει. τι θα γίνει αν αυτό μπει στο κομμάτι των πωλήσεων στο κομμάτι το το, 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 προσωπικό που λείπει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και αυτό είναι ρατσισμό τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί βάζει άντρα, γραμματέα δηλαδή. Θα Γιατί μπορούσα. γίνει. Αφού μπορεί να την κάνει όπω θε εκεί πέρα. Εγώ πάντω θα έπαιρνα. Εγώ δεν θα έπαιρνα άντρα, άντρα γραμματέα. Στο AI. Αφού διαλέγω. Α, ah, okay. Γιατί... Γιατί είναι πολύ πιο καλή η πρώτη επαφή με γυναίκα. Ε, είναι φανταστική, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά όλο τη βλέπει, φίλε. Βλέπει ένα σκίτσο, ωραίο. <σίλω> Ρε, <σίλω> είναι <σίλω> είναι <σίλω> καλά τα δικά μου <σίλω> μούτρα, α Από και τον τύπο θα το φτιάξει όπω θε. Είναι. Το κάνει και εγώ εκεί. Το με ξέρω εγώ, με Brad Pitt μαζί. Όλοι μπορούν να κάνουν όλε τι δουλειέ. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά ξέρει, ειδικά στο front line, η γυναίκα είναι πιο γλυκιά. Οπότε, και παράπονο να έχει, είναι δύσκολο να δείξει το χειρότερο το αυτό σε ένα γλυκό πρόσωπο. Με τα Παίζει ρόλο αυτό. Βαρία από Ωραία, την τελευταία ερώτηση που το κλείσουμε. Ο μεγαλύτερο φόβο. Με Με μπορεί δεύτερο. να έχουμε δουλέψει το εσωστρέ... Την εσωστρέφεια τέλο πάντων, δεν φοβάμαι τόσο την απορρίψη κτλ. έχει μειωθεί τέλο πάντων σε ένα σημείο σημαντικό. Επόμενο φόβο για εσένα που. Έτσι ε, πιστεύω, έχω ένα φόβο που δεν ξέρω αν θα το καταφέρω ποτέ. Είναι να πεθάνω μόνο μου. βαθύ κομμάτι. Mm. αυτό, έτσι. Ναι. Ε, ειδικό, θα ήθελα να πεθάνω κάποια στιγμή σίγουρα στα 200-300 χρόνια, 100% αλλά θα ήθελα να, έχω, να πεθάνω με ανθρώπου δίπλα μου που έχουν μια πορεία και περάσαμε καλά και να μην έχω πράγματα που δεν έκανα. Να πω δηλαδή, ωραία ήταν, τα έκανα αυτά που ήθελα ξέρω εγώ, θα τα ξανά έκανα έτσι λίγο διαφορετικά, αλλά θα τα ξανά έκανα, θα το παίρναγα με τον ίδιο τρόπο, ήταν γεμάτο. Και έτσι. το αμέσω επόμενο που θέλει τα επιτυχεί, Τώρα γράφω ένα δεύτερο βιβλίο που θα είναι πιο business. Oh. Ε, θα σου στείλω κιόλα μόλι ε, ε, εκδοθεί. Θα είναι με μεγάλο εκδοτικό οίκο τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Δεν μπορούμε να πούμε τίτλο γιατί ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Έτσι. Ε, δεν ξέρω να σου πω, οπότε δεν μην το ρισκάρουμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το <laughs> πω. Ε, αλλά θα έχει να κάνει με business και θα ήθελα ο στόχο αυτού του βιβλίου είναι επειδή μα αρέσει να πολωνόμαστε και οι Κύπροι και οι mm. Έλληνε να έρθουν οι δύο πλευρέ, ο εργοδότη και ο εργαζόμενο πιο κοντά. Οπότε δημιουργώ εργαλεία και γέφυρε για να μπορούν αυτά τα δύο ολωμένα, πολύ πολλωμένα σημεία από άλλου ανθρώπου, όχι από του ίδιου του εργοδότε και του εργαζόμενου, να συνδεθούν κάπω. Επικοινωνία πάλι. Το 95% των εργαλείων έχει να κάνει με ανοιχτή επικοινωνία, φίλε ναι. Την εντάξει. οποία φοβόμαστε, την οποία την αποφεύγουμε ή δεν την κάνουμε καλά. Εντάξει, έλεγε για 200-300 χρόνια και σκέφτομαι να σε πάνω σε AI να δω που στάζε. Σε το ίδιο, ίδιο, ίδιο. κουμπλό σου. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Με μαλλιά, λέει. Ναι, ναι. <laughs> Εγώ θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα που θα μπορείς να πει στους, στα εκατομμύρια viewers μα, κλείνοντα ένα μήνυμα που είναι το δικό σου. Κοίταξε αυτό που λέω και στι ομιλίε μου. Πολλά μηνύματα θέλω να περάσουν, αλλά είναι τόσο πολλά ρε που ξέρει καμιά φορά με στο θόρυβο ε, χάνονται. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο καθένα θέλει να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του. Είτε έχει κάποιο άνοιγμα από μικρό, είτε το έρχονται πιο μετά, εξελίσσεται και βλέπει κάποιε επιθυμίε που θα ήθελε πολύ να κυνηγήσει. Τι πιο πολλέ φορέ ο λόγο που δεν γίνονται είναι γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε ή φοβόμαστε κάτι. Και αυτά που γίνονται τώρα στη ζωή μου, δηλαδή το να μιλάω σε ένα podcast, τώρα να έχω την τιμή να είμαι εδώ, να μιλάω σε μια ομιλία, να, να απευθύνω με ανθρώπου, να έχω μια ταπόκριση στο κοινό, και εγώ πίστευα ότι δεν μπορούσα να τα κάνω. Αλλά πολλέ φορέ φτάνει να το θέσει. Γιατί βρίσκεις τους τρόπου ή βλέπεις ευκαιρίες και τον δρόμο για να πας εκεί που θες. Ε, αν το θες πολύ, και δεν μιλάω τώρα ακοήλικα, ξέρεις, το δεν σύμπαν. όλα αυτά, θα κάνεις φόκου εκεί πέρα που θα σε πάει ο δρόμος και θα σε πάει μόνο του. Πύρο, ήταν τιμή μα ευχαριστούμε. Και εμένα. Και και εμένα. ευχαριστώ προ. πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνεχίζω να είμαι φαν. Ακόμα πιο πολύ από πριν. Ακόμα και τώρα. <laughs> ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Φυσκέλλες. Να Χαράμψη. πούμε στου ανθρώπου να κάνουν like και να... και share, έτσι. Δεν να... το συνεχίζουμε, <laughs> γι' αυτό δεν πάμε καλά. Το εγώ, θα το πω εγώ, Άμα <laughs> έχει <Είχες> πρόβλημα, επιτρέψε <laughs> μου, <laughs> με, <laughs> το κάνω πολύ καλά. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ποιοτικό είναι το περιεχόμενο τώρα που βγάζουν τα παιδιά εδώ. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό αυτό που θα σου πω. Κάντε ένα like, γιατί δείχνετε στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το προωθήσει κι άλλο. Και πάτε και το link που λέει share δώστε στους φίλους σας που πιστεύετε ότι είναι like-minded για να δουν και αυτοί. Αυτό. Το χις το hey. χις. <laughs> Ευχαριστούμε.